Δίνουμε την φανέλα σήμερα έτσι όπως το είχαμε υποσχεθεί. Θα μας βοηθήσει ο Στέλιος με την κλήρωση. Ναι. Εγώ θα κάνω ένα έτσι και σαν πιστόχος. Το Αραούχο. Ναι, του Σέρχιο. Του Σέρχιο είναι. Που ήταν εδώ και ήρθε και γούρι και βάλε γκολ στην Τούμπα, έτσι. Πολύ, πολύ καλό. Έτσι, ε. Πολύ καλό. Θα πει ο Στέλιος, θα σε κόψει ο Μανολάς όταν κάνει. Τι άλλο, θα γινόταν. Θα μου πάρει και το σόβρακο και θα πάρει την μπάλα μόνο. Λοιπόν, κάνω έτσι εγώ και παίζουμε σε στόπ. Είναι και πάνω από εκεί για τα σχόλια. Τι να κάνω, τι να κάνω. Στόπ απλά θα πεις. Αυτό περνάει στο παίχτης. Τώρα. Ναι. Όποτε θελήσεις. Έχουμε στήλια και μηνύματα. Τώρα, ναι. Στόπ. Ο Μάριος Πλατσατούρας. Από πού. Δεν ξέρω, δεν γράφει. Άστε, την παίρνω εγώ. Φέρμα. Να κλέψουμε από το Στέλιο Μανολά. Να κλέψουμε από το Στέλιο Μανολά. Να πάρω και εγώ μια βανέλα, όλο δίνω. Όλο δίνω. Ισχύει, γιατί είμαστε εδώ και για πολύ σημαντικό λόγο. Όλο δίνω. Αυτό. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Και αρχίζουμε από το άλλο, έτσι. Ωραία. Καλά όλα. Καλά, Βλαντρικό. Κάπως θα μας βρει τώρα αυτός. Πάμε, γιατί... Ναι, πάμε, ναι. Πάμε. Αρχίζουμε. Ωραία. Δώσαμε τη φανέλα του Σέρχιο, αλλά για άλλη φανέλα ήρθαμε καταρχήν. Για άλλη φανέλα. Αντικειμενικό σκοπό, γιατί έχει κάνει μια τεράστια κίνηση. Και είναι η περίοδο που παίζουν πολλοί φανέλες. Σωστό. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φανέλες μεγάλων αθλητών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, που βγαίνουν σε πλησιασμό, σε δημοκρασία για να βοηθηθούν άνθρωποι. Μέσω του sportarena.gr γίνεται αυτό, έτσι. Αυτό γίνεται μέσω του sportarena.gr. Ο Νίκος Τσιμπλάκος, πραγματικά το γνώρισα τώρα το παιδί, έχει κάνει τα πάντα. Πότε τελειώνει, την Τρίτη. Τελειώνει την Τρίτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι μια φανέλα καταρχήν να πούμε του Κώστα Νικολαή, του Στέλιου Μανολά. Ναι. Για να το πεις στη δημοκρασία, για να βοηθηθεί ένας συνάδελφος μιας δεκαετίας τουλάχιστον πριν από μένα. Πολύ μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή ο Κώστας Νικολαίδης, ήταν το μεγάλο όνομα μετά το Κώστα τον Νεστορίδη και το Μίμη τον Παπαϊωάννα. Είναι πέμπτος σκόρερ στην ιστορία της ΑΕΚ και 20 σε συμμετοχές. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ του χρόνου κλείνει 100 χρόνια ιστορίας και αυτά τα ρεκόρ ίσως δεν καταρριφθούν ποτέ, okay. Γιατί βλέπουμε ότι παίζουν οι προσφέρειες σήμερα, δεν έρχονται για πολλά χρόνια. Και βλέπουμε ότι παίζουν και πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές που δεν μένουν πολύ. Έχεις. Πώς έγινε η ιστορία με τον Κώστα Νικολαίδη, τον πέτυχες τυχαία? Ναι, είχαμε... Επαφή και σχέση. Επαφή πολύ συχνή δεν είχαμε με τον Κώστα, τον έχω δει σε κάποιες εκδηλώσεις. Απλά με ένα φίλο μου ΑΕΚΤΖΙ από τη Νέα Υόρκη έψαχνε για σπίτι και πήγαμε και στο Κρυονέρι και έβρεχε εκείνη τη μέρα πάρα πολύ και λέω ποιος περπατάει μες στη βροχή του χωρίς ομπρέλα και λέω Τάσο ο Κώστας, ποιος είναι αυτός, δεν γνώρισε, λέω ο Κώστας ο Νικολαίδης. Κατέβαινε κάτω και του λέω Κώστα τι έγινε, καλά μου λέει, λέω τι, γιατί, τι δεν έχεις ομπρέλα, τι γίνεται. Και μου λέει Θεέ, δεν έχεις μάθει, λέω πώς δεν τα έχω μάθει και... Η φωτιά δεν ναι. Καταστράφηκε πραγματικά ολοσκληρός στο σπίτι του, ήταν λίγο απελπισμένος και του λέω θα βοηθήσουμε οι παλέμαχοι, να είσαι σίγουρος. Και βγήκαμε οι παλέμαχοι για φαγητό και μέσα στη συζήτηση το πώς τους τρόπους θα το βοηθήσουμε ήταν προτείνει ο Γιώργος Ψαρογιάννης που είναι εδώ απέναντι το ψαπευτήριο του. Ψαπευτής και καλό παιδί και αθλητής, πολύ καλός μεσαίων αποστάσεων. Καλημέρα κύριε Γρετζελιά. Καλημέρα. Πρόεδρε μας ΣΑΕΚ ο κύριος Γκρετζελιάς. Μόνο Άικος τέλειος. Μόνο Άικος. Φιλαδέλφιας και φίλος. Έτσι. Λοιπόν, ζωντανά μιλάμε, θα κάνουμε και λάθη. Μα έτσι όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα στους τρόπους που προτείναμε, ο Γιώργος μου είπε ότι έχει τη φανέλα του τελευταίου παιχνιδιού με την Ξάνθη, 17 Μαΐου του 1998, να τη βγάλουμε σε δημοπρασία και πραγματικά προς τιμή του το παιδί δέχτηκε να βγει στη δημοπρασία. Ήταν κάτι που θα το κάναμε πρώτη φορά. Μας βοήθησαν κάποιοι από το χώρο σας και εσείς φυσικά, αλλά και ο Γιώργος Λικουρόπουλος μου πρότεινε, ναι, το Νίκο τον Τζιμπλάκο, ότι έχει κάνει το Sport Arena, κάνει κάποιες δημοπρασίες τέτοιες. Βγήκαμε, συζητήσαμε.
και νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τρόπος και να συνεχιστεί αυτό με άλλη φανέλα για να βοηθηθούν όχι μόνο συνάδελφοι, οι παλέμαχοι και όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και όλων των ομάδων και όλων των αθλημάτων είναι πρωτοπόροι στο κοινωνικό έργο και ακόμα και με ηθοποιούς. Ο Μάρκος Εφελής έχουμε πάει αρκετές φορές, ακόμα και στην Κρήτη έχω πάει μαζί για να παίξουμε, να βοηθήσουμε κόσμο. Τώρα ήταν ανάγκη να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πολύ μεγάλη κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την ανταπόκριση. Υπάρχει σημαντική ανταπόκριση, το είδα και εγώ. Στα πόσα χρήματα έχει φτάσει. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, την αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Έχει φτάσει μέχρι τώρα 6.121. Κάποιος βάζει 21, θύρα μάλλον 21. Και βάζει και ο άλλος 21 και πάμε όλοι 21 τώρα. Αν δούμε, τελειώνει την Τρίτη 12 η ώρα. Οπότε μπείτε και στηρίχτε. Είναι για προφανές, είναι για πολύ καλό σκοπό. Όσοι μπορούν, εντάξει. Ναι, εννοείται. Γιατί έχει... Γεια σας. Η αλήθεια είναι ότι και έχουν ανταποκριθεί και άνθρωποι, παλέμαχοι άλλοι. Γεια σας. Όπως ο Λάκης ο Νικολάου, όπως άνθρωποι που είναι πέθερμοι υποστηριχτές και εξίδες και έρχονται και με τους παλεμάχους, όπως είναι ο Σεραφείμ ο Σοφιανίτης. Ο Κοσμάς ο Πεσιρίδης που ήταν παίχτης της ΑΕΚ, παλέμαχος και αυτός και η οικογένειά του, ναι, και τον γνωρίζει προσωπικά, ήταν συμπαίχτες, πραγματικά έχουν βοηθήσει πολύ, όπως και έχω γνωρίσει ΑΕΚτζίδες έτσι επώνυμους που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και παρότι έχει φτάσει εκεί η τιμή είναι 6-7 μέχρι στιγμής άνθρωποι που... Θα στηρίξουν επιπλέον. Παίζουν σχεδόν κάθε μέρα τη φανέλα και καλά κάνουν και θα δούμε και εγώ είχα έτσι λίγο άγχος γιατί δεν τα ξέρω πολύ λίγο αυτά τα πράγματα και πραγματικά πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί εντάξει το ότι η φανέλα μου εποχές. Και δύσκολες εποχές έχει φτάσει σε 6.000 εντάξει, φανέλα σου είναι ένα ρεκόρ για ποδοσφαιριστή. Δεν έχει τιμή η φανέλα σου στέλνει. Εντάξει. Συγγνώμη, νομίζω αλλά... ότι επειδή έχει δύο λόγους για τους οποίους έχει δημοσιογραφία. Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω ότι στηρίζεται παραπάνω. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει και στο Στέλιο και στον Ψαρογιάννη. Γιατί αν το σκεφτείς, τρέχουν για έναν άνθρωπο. Δηλαδή ο Στέλιος δεν υπήρξε συμπαίκτης του Κώστα Νικολάη. Δηλαδή είναι ότι είναι για κάποιον κοντινό του. Είναι τιμή σε έναν άνθρωπο και στην ιστορία της ΑΕΚ, ας πούμε, όλο αυτό που γίνεται. Εδώ που καθόμαστε ήταν το προπονητήριο. Χωμάτινο, έτσι ένα μισό γήπεδο, παίζαμε μεταξύ γήπεδο και οι κολόνες της εξέδρας της τότε 21. Τότε 21. Να και τώρα, και τώρα 21. Εγώ ακόμα πρόλαβα και το κύριο Νταϊσπάγκο, τον Νταϊσπάγκο παλιό παίχτη που έγινε μετά γενικός διευθυντής. Δηλαδή έχω προλάβει πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ και τους παράγοντες και τους μεγάλους ποδοσφαιριστές και όλους τους ποδοσφαιριστές του παρελθόντος. Παρελθόντου χρόνων, διότι φαντάζομαι ότι είχα προπονητή και τον κύριο Κώστα τον Νεστορίδη και τον Τέλειο τον Σκευοφύλακα, τον Αδέα Σαματιάδη, τον Μίλτο τον Παπαποστόλου που και οφείλω και τον Στέλιο Σεραφίδη φυσικά που είναι ο άνθρωπος που με πήρε στις ακαδημίες. Ο Στέλιος πήρε. Βέβαια, εδώ ήρθαμε με τη... Ο πρώτος προπονητής δηλαδή ήταν. Ο πρώτος προπονητής εδώ δοκιμάστηκα. Έχει λίγο ιστορία, δεν ξέρω αν θέλετε να την ακούσετε. Ναι, ήρθαμε λίγο αργά σε ώρα που δοκίμαζαν και μας πήραν κάτω στο στίβο. Ναι. Ήταν τότε ο Γαζίας, ο αρχιπροπονητής και ο άλλος ο προπονητής που είναι σιλόντιο καθηγητής. Συγγνώμη που ξεχνάω το όνομά του, μας έβαλε κάτω και μας έτρεχε εμένα, το αδερφό μου, τα ξαδέρφια μου, μας έβαζε, είσαστε πολύ καλοί, λέει, και στο κατοστάρι και στο τετραγωσάρι και στο άλμα Ισμίκο, στο τριπλού μας έβαζε, λέει, εδώ θα γραφτείτε, λέω, εμείς ήρθαμε για μπάλα, λέει, θα παίξετε και μπάλα. Εκείνο, τα βράδια τότε, μετά την προπόνηση της μεγάλης ομάδος, παίζανε οι αθλητές του στίβου, μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο παίζαμε. Ναι. Και προσπαθούσε να μας πει ότι και εδώ θα παίζει μπάλα, αλλά πρώτα λίγο ήρθα για μπάλα στο ποδόσφαιρο. Πάμε την άλλη μέρα και δοκιμαζόμαστε εδώ ο Στέλιος Σεραφίδης και μας επέλεξε και τους τέσσερις. Έκοβε το στήλι το μάτι. Έκοβε το στήλι το μάτι. Μα στις ακαδημίες το πρώτο το ταλέντο είναι να κρίνεις ποιος μπορεί στην ηλικία των 12 που το βλέπεις, πού μπορεί να φτάσει στα 20. Mm.
οι δυνατότητες του. Αυτό είναι το ταλέντο του προπονητή. Από τότε δεν έχουν βγει τόσοι πολλοί έτσι παίχτες που έκαναν καριέρα μεγάλη, μαζεμένοι, όπως ήταν ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Εγώ, ο Κόκος, ο Οικονομόπουλος, ο Χρυκιώτο Χατζιονίδης, ήταν ο Πάπα Χατζάκης, ο Αγγελίδης, βέβαια δεν έκαναν τα παιδιά, αλλά ήταν στα παιδιά που έπαιξαν μπάλα. Δηλαδή, η γενιά του Μπάρλου αυτή. Είχαν την πρώτη ύλη. Σίγουρα την Ακαδημία. Μετέπειτα, όταν ο Μπάρλος έμεινε από χρήματα, φέρε και το Φάντροκ, τον αείμνηστο Φάντροκ, μαζί με τον Σεραφίδη και μας δούλεψαν 7 άτομα, εκτός την απογευματινή προπόνηση, κάναμε και κάθε πρωί. Μας έχτισε σαν χαρακτήρες και σε φυσική κατάσταση που κράτησε αυτή η βάση για όλη την καριέρα μας. Πάντως, ο Στέλιος είναι... Αχ, για πάντα! Έτσι, γεια σας, γεια σας. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε όλη την ΑΕΚ που την έχει υπηρετήσει από τόσα απόσταση. Δηλαδή, παίκτης της Ακαδημίας, παίκτης της πρώτης ομάδας, τεχνικός διευθυντής, προπονητής στην Ακαδημία. Προπονητής στην Ακαδημία. Προπονητής στην Ακαδημία. Και όχι έτσι αυτά. Όλα με... Ο μόνο πρόεδρος είναι. Μόνο πρόεδρος. Μπήκε ο Θωμάς, μπήκε ο Θωμάς, μπήκε ο Πρέμις. Εντάξει. Και ο Λάκης, ο Νικολάου. Ναι, όλοι έχουν πει. Έχουν πει, υπάρχει. Αλλά και όλα αυτά, όχι ένα μόνο αγαπώ να κάνει τον προπονητή. Όχι, είναι καταρτισμένος, από τη γενιά των παιχτών που προλάβαμε εμείς στην δεκαετία του 90, ας πούμε. Γιατί εγώ τότε προλάβα. Δύο παίκτες έχουν δίπλωμα προπονητή UEFA Pro. Ο Στέλιος και ο Τσάρτας. Δεν έχει κάποιο άλλο. Έχει ο Νίκος ο Κωστένογλου. Α, και ο Νίκος, συγγνώμη, και ο Κωστένογλου. Ναι. Έχει δουλέψει και αυτός. Και αυτός είναι, δεν έχει κάνει τεχνικός διευθυντής όμως ο Κωστένογλου. Όχι, όχι. Δεν έχει δουλέψει. Έχει κερδίσει τον Τσάρτα και τον Κωστένογλου. Ένα έχει δουλέψει τεχνικός διευθυντής, ο άλλο έχει δουλέψει προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, όταν λέμε για τον Στέλιο, τώρα μιλάμε για τον. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι μοναδικό Έλληνα legend. Έλληνα γενικά όλων των ομάδων. Σίγουρα. Καλά, και την ΑΕΚ είναι ο απόλυτος μύθος της, για μένα, εν ζωή. Από το 80, το 80 είναι μόνο το Μαλτίνι που μπορεί να ξεκινήσει. Παγκοσμιωτικό το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που τελείωσε σε μια ομάδα. Που ξεκίνησε και τελείωσε. Μα αυτό λέω, μόνο με το Μαλτίνι μπορεί να συγκριθεί. Παγκοσμίως. Είχαν βγει τότε, ο Τότι είναι και άλλοι παίχτες. Δεν είναι πάρα πολύ όμως. Όχι, πάρα πολύ δεν είναι. Και να είναι και τόσο μύθι στην ομάδα του εννοούμε, έτσι. Να έχουν κερδίσει τίτλους, να έχουν αναγνωριστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν λέμε να είναι... Όσον αφορά τον Τότι, ο Μαλτίνι δεν είχε αγαπηθεί τόσο πολύ όσο ο Τότι. Ο Τότι μου έλεγε ο ανιψιός μου που πέθανε στη Ρώμα, όταν είναι να βγει στη Ρώμη, κλείνει η δρόμη. Τέτοια αγάπη έχει απολαμβάνει. Για να πάει μια βόλτα, λέμε τη γυναίκα του, έκλειναν τον δρόμο για να. Ήταν τον ηρώ του, ας πούμε, και το κλείσαν τον δρόμο. Ναι. Απίστευτο. Είναι λογικό. Μαλτίνι, όχι, έκανε μια μετά από χρόνια κόντρα με του οπαδού. Μιλάνε γι' αυτό και τον πλήρωνε μετά. Αλλά κι αυτό όμω είναι ένα σαν και σένα εντό εγώ μετά από σένα. Αυτό δεν είναι μόνο, ήταν και ο πατέρα. Και ο γιο του. Και ο παππού. Παππού, μπαμπά. Και ο γιο του. Και τώρα είναι ο γιο του. Είπε πριν κάτι που μου άρεσε και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσει ο κόσμο. Όταν είχε πάει προπονητή στην Ακαδημία στην ΚΑΠΑ 19, που ήρθαν τα παιδιά και δεν γνώριζαν την ιστορία τη ΑΕΚ. Είχαμε κάνει την κουβέντα. 13 λέμε. Ναι, όταν πήγα τους έβαλα. Μας τα είπε πριν, δεν τα ξέραμε. Διαγωνίσμα και τους έβαλα κάποιες ερωτήσεις. Πότε ιδρύθηκε η ΑΕΚ, ποιος ήταν ο πρόεδρος, πόσα πρωταθλήματα, πόσα κύπελα. Τα παιδιά, τα περισσότερα δεν. Περισσότεροι δεν απάντησαν τη βόλτα εκεί. Και τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είστε εδώ τώρα, αλλά αύριο θα σας βάλω διαγώνισμα. Όποιος δεν το ξέρει θα φύγει. Και τους έβαλα βασικά πράγματα, ξέρω εγώ, πόσους τίτλους έχουμε πάρει, πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι σκόρερ, τέτοια πράγματα. Και πραγματικά είναι αδιανόητο να μην ξέρεις την ιστορία στη δουλειά σου, ακόμα σε οποιαδήποτε δουλειά να μην ξέρεις την ιστορία. Δηλαδή σε μια εταιρεία, δεν είναι να μην ξέρεις την ιστορία της. Σίγουρα. Και εγώ που δεν έχω δουλέψει μόνο σε μία ομάδα έχω δουλέψει πέρα της ΑΕΚ, σαν προπονητή στη Νίκη Βόλη, η οποία έχει διδυθεί την ίδια. Και είναι προς ίδια ομάδα. Ίδιοι, πρόσφυγες 1924. Και πριν πάω στην ομάδα, στη διαδρομή, σταμάτησα κάπου και διάβασα την ιστορία της Νίκης Βόλη.
Ισχύει ότι σαν παίκτη ήσουν ο πιο αγχώδης παίκτη που έχει περάσει στην ιστορία. Μας έχει πει και ο Παύλος Παπαϊωάννου. Ο πιο αγχώδης. Ό,τι κέρδιζε η ΑΕΚ Ντέρμπι. Αυτό μας έχει πει. Όλοι οι πανηγυρίζανε και εσύ να κερδίσουν τον Λεβαδιακό. Παρόμοιο άγχος είχε ο Φράνκο Κλόπας. Ο Φράνκο Κλόπας ήταν απίστευτα τεχνίτη ποδοσφαιριστή. Δεν τα έχω δει αυτά που. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Ροναλντίνιο, το έκανε ο Φρανκ. Από το άγχος του ήταν τρομερός παίκτης, από το άγχος του δεν μπορούσε να παίξει. Εγώ το κέρδισα το άγχος μου. Εγώ ήμουν αγχωμένος μέχρι να μπω στο γήπεδο. Μόλις έμπαινα στο γήπεδο, έφευγαν όλα. Εμένα μου έχουν πει ότι κερδίζαμε ας πούμε, τον Παναθηναϊκό, όλη η Φιλαδέλφια ήταν κουβάρι και στέλνει ένα αποδητήριο και σκεφτόταν το επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό χωρίς να εκδηλώνει. Μα δεν γίνεται όταν θέλει να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να έχει μία διάρκεια. Σε όλη τη χρονιά υψηλή απόδοση. Ναι. Δεν πρέπει να μένει σε μια διαχείριση συναισθημάτων. Ναι. Στο τέλος μετράει η πορεία όλη. Ναι. Περάσαν και χρονιές που δεν πήγαμε καλά στα ντέρμπι, αλλά όλα τα άλλα παιχνίδια τα κερδίζαμε και έπαιρναμε το πρωτάθλημα. Η διάρκεια σε υψηλή απόδοση χαρακτηρίζει και το μεγάλο παίχτη. Όλοι οι μεγάλοι παίχτες λέμε είναι μεγάλο παίχτη γιατί έπαιξε 15 χρόνια. Πώ να πάρουμε, τον Τζόρτζελ, παράδειγμα του Ολυμπιακού. 10 χρόνια υψηλή Σαβέσκη, όλους Βαζέχα, τους, όλοι αυτοί. Όλοι οι Βαζέχα, όχι μόνο οι ξένοι, ο Σαραβάκος, ο Μίμς, ο Παπαϊάννου, έπαιξε 18 χρόνια, 17 χρόνια, ο Δόμας. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες χαρακτηρίζονται από την υψηλή απόδοση που έχουν σε όλα τα χρόνια. Γιατί λέμε εύκολο είναι να φτάσεις ψηλά, δύσκολο να κρατηθείς πολλά χρόνια. Σίγουρα. Και αυτό σε καταξιώνει τα πολλά χρόνια. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό όλο έχει ένα άγχος. Έπειτα, ήρθα, πρόλαβα τον Πάρλο ένα χρόνο. Το να ήμουν στον Πάρλο τον πρόλαβα ένα χρόνο και εκεί που στα αποδυτήρια ήταν ο Βιέρα, ο Παπαϊάννου, ο Δωμάζος, ο Μεταϊστόν Μπάγκελς, ο Μαύρος, ο Νικολιούδης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, Νικολάου, Ραβούς, Τάσος, Τζόγλου, πολύ μεγάλοι παίκτες, ξεχνάω, Πεοαρδίου, ξαφνικά και πήγαμε 7 άτομα στη πρώτη ομάδα σιγά σιγά και χάθηκαν αυτά τα μεγάλα ονόματα. Έμεινε ο Θωμάς ο Μαύρος, έμεινε ο Χρήστος ο Αρδίζογλου, έπαιξα ένα μισή χρόνο με το Μίμη το Δωμάζο και τον Κώστα τον Ελευθεράκη, φύγαν και αυτοί και έγινε μια ανανέωση. Από τα πολύ ψηλά που ήταν η ΑΕΚ έπεσε το επίπεδο και ξαφνικά κατάλαβα ότι εγώ τώρα είμαι. Όπως βγαίνει μπροστά. Και δεν ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα. Και άρχισε το άγχος όταν η φίλες τότε δεν είναι τώρα χάνεις και το βράδυ πας στα μπουζούκια. Τότε είχαμε και κυνηγικό. Πήγαμε και τις μάντρες. Πήγαμε και τις μάντρες. Είχε μάντρα εδώ πέρα. Είπες πριν, είχε μάντρα εδώ πέρα. Τι πηδάγαμε για να φύγουμε κατά τις 12 η ώρα το βράδυ. Καμιά φορά είχαμε και χάναμε στη Λάρισα, θυμάμαι. Επιτρέπετε να το πω. Εννοείται, τα πάντα επιτρέπετε. Ο Καραβόμηλος σταματούσαμε στην επιστροφή να φάμε. Μπαίνει μια δόση, χάσαμε στη Λάρισα, 3-1, 4-1. Έρχονται μέσα οι original. Σιγά μη φάτε κιόλας μετά από αυτό το παιχνίδι. Καθίσα και τα φάγανε τα παιδιά. Φύγαμε εμείς. Μετά την άλλη μέρα ήρθαμε εδώ. Πάμε να βγούμε για προπόνηση. Μπαίνει μέσα, ούτε προπονητής, τίποτα. Κάνουν τους προπονητές, μπαίνουν, κάνουν προπόνηση εκείνη. Είχαμε, εντάξει, ήταν από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έπεσε απότομα η πορεία της ομάδος έτσι. Η καλύτερη, ποια ήταν. Πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο πάντως αυτό, Η καλύτερη ΑΕΚ ήταν. Εγώ πρόλαβα την ΑΕΚ του πρωταθλήματος του 79. Ναι. Εγώ έκανα προπόνηση και από, και από την πρώτη χρονιά. Κάθε Δευτέρα παίζαμε με τη. Παίζαμε με, με την πρώτη ομάδα, όσους δεν είχαν παίξει, παίζαμε φιλικό. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, έτσι. Γιατί τότε το να μπαίνεις από τρία και να βλέπεις τον Παπαϊάννου που δεν έβγαιναν συχνά, τους έλεγες κάθε κυριακή, τους είχες στα χαρτάκια. Και εγώ 16 χρονών ήρθα και ξαφνικά ανοίγεις την πόρτα, το έχω ξαναπεί για να πεις και βλέπεις Παπαϊωάννου, Μαύρο, Δωμάζο, Νικολούδη, Μπάγκες, όλοι. Δεν μπορούσε να μπει στα αποδυτήρια. Δεν μπορούσε ειλικρινά να μπει. Κάποτε λέγανε και για σένα αυτό οι νεότεροι που έρχονταν. Έπειτα το λέγανε για τον Μανολά. Σήμερα έχει λίγο αυτό παλιά. Υπήρχε περισσότερο σεβασμός από τους μικρούς. Δηλαδή, εμείς λέγαμε κύριε Μίνο. Εγώ
Δεν ήθελα να μου λένε κύριε Στέλιο ή μικρή. Ναι, αλλά ο σεβασμός υπάρχει και δεν είναι. Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν υπάρχει, κερδίζεται. Δεν επιβάλλεται. Εννοώ ο σεβασμός των μικρότερων απέναντί σου. Ο ποδοσφαιριστής κερδίζει το σεβασμό από τους συμπαίχτες του με την απόδοσή του και την παρουσία του σαν ως επαγγελματίας. Το πόσο καλός επαγγελματίας. Αν είσαι πρώτος στην προπόνηση, πρώτος στα παιχνίδια, δεν γίνεται να μην σε σεβαστεί ο άλλος. Έρχεται από και να μην παρασυρθεί κιόλας από σένα και να γίνει και αυτός καλός, έτσι, γιατί είναι και παράδειγμα. Όπως εγώ είχα παράδειγμα τους μεγάλους παίκτες τότε εκείνης εποχής, ο τρόπος συμπεριφοράς, δηλαδή παράδειγμα ο Μίμης μου έλεγε, ο Παπαϊάννου, πλάγια τον κόμπο, γιατί βρίσκει μπάλα εδώ, αυτά έχουν μείνει. Λεπτομέρεια, έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες και αυτό που λέμε αξίες, γιατί τότε δεν ήταν τόσο επαγγελματισμό. Δεν υπήρχε. Και πολύ αγάπη. Δηλαδή, και πάθος. Δηλαδή, ο Μίμης ο Δωμάτιος, παρότι ήρθε από τον Παναθηναϊκό, είχε τρέλα αγάπη για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Μια τρέλα τεράστια. Δηλαδή, δεν ξέρω, είχαν κάτι διαφορετικό αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, αυτά τα περάσανε σε εμάς. Αυτό το πάθος το πέρασαν και σε εμάς. Εγώ μετά το πέρασα στους επόμενους. Επόμενους. Ναι. Και έτσι. Τελικά η ΑΕΚ του Φάντρο και ήταν η καλύτερη ΑΕΚ του Μπάγκερτς. Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσει για αυτό το ερώτημα. Ο Φάντρο ήταν περισσότερο, εμένα με έχτισε ως άνθρωπος σαν χαρακτήρα και σαν αθλητή. Δεν υπήρχε τότε τόσο πολύ τακτική, ούτε εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτά που λέμε τέσσερις φάσεις, άμυνα, επίθεση, transition. Ο Φάτρο τότε έφερε την οτοπία και τη γνώση που είχε ο Άγιαξ. Ναι. Πρωτοπόρος, αν θυμόμαστε ψηλά και offside που παίζαν offside τώρα. Δεν θα προλάβαμε εμείς αυτά, αλλά οκ. Ναι. Τότε και είχε βάλει τον Αντίζογλου αριστερό, μπακ ήταν πολύ γρήγορος. Έπαιζε πολύ ψηλά το offside. Το έπαιζε ο Άγιαξ ήταν πρωτοπόρος. Ναι. Και στα συστήματα, στο 4-4-3, στη ζώνη, όλα αυτά. Έφερε αυτή την γνώση ο Φάντροπ, ο οποίος όμως δεν είχε υστερούσε σε τακτικό επίπεδο. Δεν υπήρχε όμως τακτική τότε γενικά. Δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε. Σε φυσική κατάσταση ήταν για εκείνη την εποχή. Ναι. Μπορώ να πω ότι σήμερα ξανακάνουν αυτά που κάναμε τότε. Ναι, επειδή παρακολούθησα, έχω παρακολουθήσει προπόνηση και του Σπαλέτη στην Ιταλία και του και άλλων προπονητών πήγα. Που ήταν ο Κωστάκης, κάνουν περίπου την προπόνηση, γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια είχαμε πει προπόνηση μόνο με μπάλα. Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Εκεί που παίζεις μπάλα σε σταματάει και σου κάνει φυσική κατάσταση χωρίς μπάλα για ένα 20 λεπτό, αλλά με ακόμα πιο μεγάλη ένταση από ό,τι τα χρόνια εκείνα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε η ταχύτητα, η ΑΕΚ φέτος, σε τι διαφέρει, ότι παίζει μια ταχύτητα πάνω από τους άλλους. Και ρωτάω εγώ στα τα παιδιά ότι έχουν κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία και ακόμα δουλεύει. Λοιπόν, τότε ο Φάντροκ αυτό έφερε, μια ταχύτητα πάνω. Πέρα από την ποιότητα των παιχτών, είχε μια ταχύτητα παραπάνω. Ήταν πολύ προπονημένη ομάδα. Άλλο του Μπάγκεβιτς μεγαλύτερο, λες. Νομίζω ναι, γιατί ο Μπάγκεβιτς έφερε και το σύστημα, θυμάμαι ότι παίξαμε και τα σύγχρονα και 3-5-2 παίξαμε, δηλαδή παίξαμε και με τρισκόπερ, θυμάμαι. Εγώ, ο Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος, ο Μιχάλης ο Φλάχος. Ο Μιχάλης ο Φλάχος έπεφτε τρίτος, ναι. Ναι, παίζαμε και 4-2-3-1 και 4-1-2-3 και 4-4-2, δηλαδή τα αλλάζαμε. Και τι έκανε ο Μπάγκεβιτς, έφερε τον Μπορμπότη που είχε κάνει και ο Τσαϊκόφσκι. Έφερε το Μουσούρι πίσω. Ναι. Έβαλε τον Μπορμπόκι από δεξιό εξτρέμ. Τον έκανε δεξιμπακ. Έφερε δηλαδή πολύ το παιχνίδι, το build-up που λέμε τώρα, ότι εμείς χτίζαμε το παιχνίδι από πίσω. Ο Ατματζίδης είναι σύγχρονο στον Αντοφλάκη, γιατί από τότε ήταν η μοναδική που μαζί με τον Νικοπολίδη που παίζανε με την μπάλα. Βλέπουμε ακόμα σήμερα τερματοφλέκες που δεν μπορούν με την μπάλα να παίξουν από πίσω και είναι. Είναι κακό για μια ομάδα να μην μπορεί να ξεκινήσει από πίσω την επίθεσή της. Και έφερε και τα ανάποδα πόδια. Δηλαδή έβαζε τον Τζάρτα δεξί χαφ και αριστερά τον Κωστή. Δηλαδή και κάναμε πολύ μεγάλη διαφορά. Υπήρχαν και παιχταράδες όμως, ήταν δηλαδή dream team. Τους παιχταράδες η ομάδα βγήκανε μέσα την ομάδα. Χτίστηκε σε ένα χρόνο. Χτίστηκε μετά από 3-4-5 χρόνια όταν σιγά σιγά εμπλούτιζε το ρόστερ. Έτσι, γιατί ήρθε στην αρχή ο Σαβέσκι με τον Οκρόνσκι, μετά ήρθε ο Κετσουάγια, ήρθε
Ο Τσάρτας, ήρθε ο Κοσκής, ήρθε ο Δημητριάδης, ήρθε ο Σάμπα. Χτιζόταν η ομάδα κάθε χρόνο και έπαιξε, νομίζω, σημερινό ποδοσφαίρο. Δηλαδή, αν δείτε την ομάδα την τότε και τα χιλιόμετρα ακόμα να βγάλει που βγάζει ο ποδοσφαιριστής, επειδή κάναμε πάρα πολύ προπόνηση. Εμείς κάναμε τότε μέχρι το Φεβρουάριο με τον Μπουρουτζίκα πρωί-απόγευμα προπόνηση. Για πάρα πολύ προπόνηση και γι' αυτό παίζαμε όπως παίζει τώρα η ΑΕΚ. Μέσα έξω παίζει, πιέζαμε τον αντίπαλο στην άμυνα. Ψηλά, πολύ ψηλά. Παίζαμε πρέσινγκ. Σήμερα μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένο. Εμένα μου φαίνεται στο δικό μου μάτι, εσύ το ξέρεις καλύτερα, η φετινή ΑΕΚ, ας πούμε, είναι λίγο καλύτερη σε αυτά τη φυσική κατάσταση και στην πίεση. Η τότε ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη στο συνδυαστικό παιχνίδι. Όχι, πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Στους αυτοματισμούς, πολύ καλύτερη. Όχι, δεν ξέρω. Πρέπει να πάρουμε. Εμείς τότε κάναμε εργομετρικά. Είμαστε η πρώτη ομάδα που έβαλε και αργότερα βάλαμε και τη διατροφολογία μέσα στο. Είμαστε πρωτοπόροι. Ναι. Σήμερα ξέρουμε παράδειγμα τα εργομετρικά του κάθε παίκτη. Ναι. Έτσι, αυτά είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, το βίο του μάξινγκ το ένα και τι άλλη είναι η ταχύτητα στο κατόφλι που λέμε στο αναερόβιο. Είναι δύο πράγματα που μετράνε τη φυσική κατάσταση του παίκτη. Ναι. Αλλά ο παίκτης, εάν από τη βάση του, από το DNA του, δεν έχει περιθώρια να φτάσει υψηλά, όσο προπόνηση και να πάρει. Δεν. Ναι. Εγώ θα σας πω όμως, εκείνη η δικιά μας ομάδα είχε. Ο Ατματζίδης ήταν γρήγορος. Ο Μπορμπόκης ταχύς. Ο Κασάπης ταχύς. Ο Κωστένογλου Βλάχος ταχύς. Εγώ να πω αρκετά γρήγορος. Περίμενε. Ήτανε. Ο Σάμπα γρήγορος. Ο Σαββέσκι γρήγορος. Ο Κετσπάγια ταχύς. Ο Κωστής ταχύς. Ο Τσάρτας. Έπαιζε αργά, αλλά ήταν γρήγορο. Στην αρχή και μια εκρήξη. Στα τεστ ήταν γρήγορο. Στη σκέψη δεν μετράμε. Για τη σκέψη, ο Τσάρτας, από τότε έχουμε να βγάλει, δεν έχουμε βγάλει κάτι άλλο Τσάρτα, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο εκεί. Όχι, δεν θα βγει. Έτσι. Λοιπόν, ο Μπατίστα ταχύς. Ο Σιλίσκοβιτς ταχύς. Ο Δημητριάδης γρήγορος. Ο Αλεξανδρής ταχύς. Δηλαδή ήταν όλη η ομάδα και από μπάλα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρανε πολύ καλή μπάλα. Ακόμα και άτεχνο δεν είχες. Άτεχνο δεν είχες. Ο Μπορμπόκης ήταν επιθετικός. Τεχνική 10. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ήμουν πολύ καλός. Σαν στόπερ με την μπάλα. Ο Κασάπης, πάρα πολύ. Ο Σάμπα με την μπάλα την πήγαινε απέναντι. Ο Κετσπαγιά, ο Σαβεύσκι, ο Κωστής, όλοι ήταν. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είμαστε και πολύ προπονημένοι, παρουσίασε αυτό το ποδόσφαιρο που και οι ίδιοι οι προπονητές και οι γυμναστές βελτιώνονταν χρόνο με το χρόνο. Mm. Νομίζω και ο Μπέγκερς βελτιώνονταν σαν προπονητής. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ψηνόντουσαν όλοι. Ναι, όλοι. Ναι, και είχε εξέλιξη τότε η ΑΕΚ. Κράτησε μία πενταετία, εξαετία. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ το συνεχίσει τώρα. Το σήμερα, δηλαδή. Με κάποιες προσθήκες που χρειάζονται. Δηλαδή, η ΑΕΚ νομίζω θέλει ένα τσάπα στο. Θέλει ένα ποδοσφαιριστή που να κάνει κάτι που δεν το περιμένει. Το κάτι παραπάνω, το απρόβλεπτο. Ναι. Λείπει ένα τέτοιο παίκτη που μέσα σε κλειστή γιατί του χρόνου, αν ανέβει κι άλλο η απόδοση, οι ομάδες θα παίζουν πίσω όπως έπαιξε ήδη την παίζουν, ο Βόλος. Πίστα. Πρέπει να βρει μια φαντασία, μια κίνηση του, μια ενέργεια του Μέση. Κάτι τέτοιο. Ναι. Χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται ένα παίκτη. Το προσωπικό το βλέπει. Τον Αλμέιδα. Φαίνεται ένας σοβαρός, έχει χαρακτηριστικά Έλληνα. Οι Αργεντίνοι μοιάζουν πολύ με εμάς. Είναι ευαίσθητοι, συναισθηματικοί άνθρωποι. Προσεγγίζει με ένα διαφορετικό τρόπο τους ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό ο προπονητής να είναι αποδεκτός και αγαπητός από όλους. Και αυτό το κερδίζει, πιστεύω, γιατί είναι δίκαιος. Προσπαθεί να είναι δίκαιος. Ειλικρινής και να βοηθάει. Να βοηθάει ακόμη και αυτούς που δεν παίζουν να μπορούν να παίξουν. Και αυτό κάνει την ομάδα μεταξύ της να υπάρχει μια ευγενής άμυλα μεταξύ των ποδοσφαιριστών που αυτό βοηθάει στη βελτίωση ατομική και ομαδική. Η ΑΕΚ φέτος έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχαμε τέτοια ομάδα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Και τέτοια απορία. Και νομίζω ότι και το πρωτάθλημα είναι το ωραιότερο των τελευταίων 20 χρόνων, νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα. Σίγουρα. Και το αγωνιστικό σίγουρα. Ναι. Χαλάνε ένα-δύο πράγματα.
Το ένα είναι η διαιτησία. Και το άλλο, θα το... θέλαμε σαν Έλληνες να έχουμε περισσότερους Έλληνες στο πρωτάθλημα. Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ναι, εμένα μ' άρεσε το βόλιο που είχαμε πέντε Έλληνες. Δηλαδή είναι και το λίγο συνηθές, και αυτό μπορούμε να... Βέβαια θα έπαιζε ο Κωστάκης ο Γαλανόπλος, ο οποίος εγώ ήμουν ο προπονητής που τον... Έπαιξε στην ΚΑΜΑ 19 με σένα ο Κωστάκης και ανέβηκε... Όχι, εγώ στην πρώτη ομάδα. Τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Εγώ τον πρότεινα να γίνει και τον Ματία. Και το Τζέλιο είχα προτείνει, τον Ηλία. Πιστεύω και αυτό μπορούσε να έχει θέση. Άντε, κομπέδι, είχε χτυπήσει αυτό. Όχι, δεν είχε χτυπήσει. Όχι, μετά, πέρσι. Όχι, όχι, έπαιζε στον Ευρωπαίο, έκανε και πολύ καλή χρονιά. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε και αυτό το παιδί να είναι, ναι, να έχει πάρει εδώ την ευκαιρία του. Γενικά λείπει το ελληνικό στοιχείο στον Ιωβόλο. Ναι, γενικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάποιες έτσι. Ναι, αυτό. Μόνο. Και αυτό γιατί. Αυτό γιατί... Έχει πάρει όλη τη Βορειοελλάδα εντός εικόνων. Εννοώ ότι. Και, και ο Παναθηναϊκός είχε. Έχει... Στη Βορειοελλάδα έχει. Όχι, έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει παίχτες. Α, ναι, 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 έχει βγάλει. Έχει βγάλει. Πιο πολλούς από. Από άλλους ομάδες. Και από την Άκη και από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πολύ. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει παίχτες. Αλλά δεν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός όμως έδινε. Πολύ περισσότερα χρήματα. Ναι, γι' αυτό λέω. Στα παίχτες. Τόσα λεφτά που έχει δώσει δεν έχει βγάλει πολύ πράγμα. Όχι. Κανονικά. Όχι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με λιγότερο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πολύ περισσότερο. Πράγμα. Παραδοσιακά πιο πίσω από όλους σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε εμείς, ναι. Από τη Λάρισα και πάνω, ο ΠΑΟΚ παίζει μόνος του. Ναι, αυτό λέει. Ναι. Έχει κάνει όλο το πεδομάζο μας. Γιατί είναι η ομάδα η μεγάλη που πάνε όλοι εκεί. Ενώ εδώ υπάρχει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ομάδες που διεκδικούμε να βρούμε τα παιδιά. Γιατί. Το σπουδαίο είναι να καλύψεις. Όχι, ο Κώστας ο Γαλανόπουλος που είπες είναι το απόλυτο παράδειγμα παραγωγής που πρέπει να έχει μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Και να μην είναι μόνο ένας. Διότι έχει είναι και λίγο άτυχο αυτό το παιδί, είναι λίγο άτυχο. Μα αυτό εκτίμησα πολύ και άτυχο, την προσωπικότητα που έχει, αλλά και πατάει πολύ καλά. Πατάει πολύ καλά. Πατούσε αυτό το παιδί. Φοβερή αυτό το παιδί. Φοβερό, πιστεύω στον εαυτό. Και είναι, και είναι, και είναι. Το έχει. Μα το έχει, η αλήθεια αυτή είναι. Πήγαινε πολύ καλά και στην Εθνική, αλλά και στην ΑΕΚ. Δυστυχώς ο τραυματισμός είναι ένα κομμάτι που. Είδη και ύπουλος ο τραυματισμός αυτός. Ναι. Πιστεύω τώρα να τον είδα χθες μπήκε. Μπήκε αλλαγή. Πιστεύω να επανέλθει. Μακάρι. Πάντως λοιπόν. Πιστεύει και ο προπονητής, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που τον έβαλε στο κύπελλο. Και μιλάει και με πολύ καλά λόγια για τον Γαλανόπουλο. Πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι. Τον πιστεύει πάρα πολύ. Ναι. Και είναι και ένας προπονητής που θέλει να έχει Έλληνες. Το έχει δείξει ότι θέλει. Δουλεύει με γηγενείς παίκτες σε όλες τις ομάδες. Του αρέσει πολύ. Ναι, και το κάνει και στις άλλες ομάδες που ήταν. Τέλος πάντων, μακάρι να πάρει και το πρωτάθλημα άνθρωπος. Μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα. Και το κύπελο μπορεί να πάρει. Το κύπελο είναι τελευταίο προπονητή που πήρε το κύπελο. Στέλιος Μανολάς. Παράδοση παραλαβή θα του κάνει. Το τελευταίο κύπελο. Ναι. Ναι. Παρότι δεν ήθελα να. Και με το ζόρι με βάλανε στο. Το ζόρι, στρατιώτη ΑΕΚ, είσαι, μπήκε, το πήρε. Πραγματικά οι στιγμές ήταν μοναδικές και έχω ευχαριστήσει δημόσια τον πρόεδρο γιατί μου έδωσε την ευκαιρία. Αλλά πέρασα πολύ δύσκολα και πρωτόγνωρε οι συνθήκες σε σχέση με την Ακαδημία. Πολύ μεγάλο το βάρος. Το ξέρεις. Ήμασταν πολύ τυχεροί που πήραμε, που είχε για 2-3 εβδομάδες πήραμε παράταση. Δηλαδή δεν έγινε την ημερομηνία που ορίστηκε. Ναι. Και μπορούσαμε να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν κάσα μόνο στο κύπελο. Παίξαμε και πρωτάθλημα. Παίξαμε πρωτάθλημα. Παίξαμε και κύπελο με τον Ατρόμητο το πρώτο και τα δύο. Μπράβο, ναι, στο Περιστέρι, με τον Τζιμπούρ. Ναι, και είχα παίξει και την Ξάνθη το. Την πρώτη φορά ήταν το χειμώνα που έφυγε ο Τραϊανός, κάλεσα δύο παιχνίδια. Το ένα ήταν. Πριν έρθει ο Πογιέτ. Στην Ξάνθη στο κύπελο ήσουνα και με τον Ηρακλή στο Άκα. Ναι, δεν έπαιξα. Μεγάλες νίκες και δύο. Όχι, το πήγα. Το, ήταν, με την Ξάνθη ήταν ένα παιχνίδι. Μέσα. Νοκάουτ ήταν. Στην Ξάνθη. Ήταν ο Λουτσέσκο που είχε πάρα πολύ. Ήταν ο Λουτσέσκο, μπράβο. Ναι. Πάρα πολύ. Μετά παίξαμε τα δύο παιχνίδια με το Ατρόμητο που ο Τραϊανός είχε πάει στον Ατρόμητο. Και δεν έπαιξα μόνο, έπαιξα και τον τελικό και δεν έπαιξα μόνο ένα παιχνίδι. Μου φαίνεται με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή. Στο κύπελο. Ναι, με τον Ηρακλή είχαμε. Όχι. Στην πορεία για το τελικό είχαμε παίξει. Ναι, είχαμε παίξει με τον Ηρακλή. Σε αυτό δεν είμαι. Ναι, θέλω να πω ότι στην πορεία του κυπέλου δεν κάθισα μόνο στο τελικό. Κάθισα σχεδόν σε όλα τα σκύπελα. Πάντω είναι χαρά πάντα όταν η Άκμαρ τίτλο. Εκείνη επειδή τον πήρε με το Στέλιο ήταν πιο άκρη. Κοίταξε, ήταν ο πρώτο τίτλο τη ΑΕΚ μετά την καταστροφή. Στο comeback. Μετά την καταστροφή ήταν και νομίζω ότι ήταν
σπούδαιο αυτό. Ήταν... ότι πάτησε μετά και πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν αυτή η μετάβαση από το ερχόμαστε σε αυτό που έγραφε το μπλουζάκι. Σε αυτό που έγραφε το μπλουζάκι. Στο ήρθαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν. Τσακ, είμαστε εδώ. Και το κάναμε απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό ήταν, είχε το Σίλβα προπονητή. Πολύ είχε πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα δηλαδή σε σχέση με τη σημερινή. Βέβαια και το Ρώσο. Έπαιζε ο Ρομπέρτο, έπαιζε ο Μαζοακού, η Τέγε. Ναι, ο Τσόρι. Ο Τσόρι, ο οποίο παράδειγμα μα κάνει και τη ζημιά. Μπήκε εκεί, έκανα ένα λάθο. Δηλαδή είχα πάρει τον Κωστάκη για πρώτη φορά στον Καλανόπουλο, τον πήρα αποστολή. Και όταν έκανε αλλαγή το Τζόρι, αυτός που τέριαζε να πάει για λόγω σωματικών προσόντων και γρήγορος ήταν ο Κωστάκης. Αλλά φοβήθηκα να το βάλω για πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε να παίξει. Ναι, και έβαλα τον Τζανετόπουλο, ο οποίος το παιδί πάρα πολύ. Τον είχα και αυτό παίχτη στη Νίκη Βόλου. Δεν τέριαζε, αλλά τον έβαλα γιατί είχε μια... έπαιζε βασικός επί του Αιανού. Και δεν τέριαζε το παιχνίδι και δεχτήκαμε το γκολ. Εντάξει, το... μικρό το κάπου. Όχι, εκεί ζαλιστήκαμε, πήγαμε με σωγονήματα. Μου μπήκε το γκολ γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί κερδίζαμε το παιχνίδι στην Τούμπα στο πρωτάθλημα. Ναι. Και χάσαμε 2-1. Ισοφαρίζουν στο 80 και στο 87 και λέω πάει, επαναλαμβάνετε το ίδιο. Γι' αυτό... μια εβδομάδα πριν ήταν. Αγχώθηκα τόσο πολύ. Δηλαδή χάσαμε εκεί πέρα. Τσάμπα το παιχνίδι. Τσάμπα, είμαστε ναι, καλοί ισχύ, και. Ναι. Θέλω το ίδιο θα επαναληφθεί. Καλά μάτς κάναμε πάντως μέσα να τότε στον Πάμπιο. Καλά κάναμε. Όλα τα μάτς ήταν καλά. Καλά. Ήταν και η ομάδα, ρε παιδί μου, δεν ήταν μια ομάδα δούλευτη. Αλλά και ο Στέλιος έδωσε. Όχι, πήγε ο Στέλιος. Είχε πάρει μια ομάδα καλά ναι. δουλευμένη. Κοίταξε, εγώ πίστευα πάρα πολύ στο Τζιμπούρ, ο οποίος με στεναχώρησε μετά. Δεν το έχω. Θα πω τώρα κάτι. που μου έκανε ο. Λοιπόν. Όταν ήμουν τεχνικός διευθυντής, ήμουν και αυτός που με έκανε τις κινήσεις για να έρθω Ντούσκο πίσω και ήρθε και μετά είχα και προβλήματα. Yeah. Εκείνη την περίοδο ήταν ο Τζιμπούρ στην ομάδα και ο Εντίνιο. Ναι. Και το κλίμα μέσα στην ομάδα δεν ήταν καλό. Και κάθε μέρα τσακωνόταν ο Ντούσκο με τον Τζιμπούρ με τον Εντίνιο και ήμουν στη μέση εγώ και τις έτρωγα. Γιατί πήρα ξύλο, παιδιά. Λοιπόν, τον αγκάλιαζα τον Τζιμπούρ, τον σαραπάω αυτά, τον καλοέπιανα, τον έβγαζα έξω. Πραγματικά είχα μια πολύ καλή σχέση και σπάσα να τον πείσω ότι δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτό που κάνει. Και όταν ήρθα μετά εδώ και ήταν ο. Δεν έπαιζε βασικό ο Τζιμπούρ. Ναι. Δεν έπαιζε βασικό. Ναι. Πρώτο παιχνίδι με τον. Του λέω παίζει. Το μεταξύ ο Τζιμπούρ τραυματία δεν έκανε προπόνηση και έκανε εργομετρικά. Και είχε τα καλύτερα εργομετρικά στην ΑΕΚ μαζί με τον Σιμόνι. Με τον Σιμόνι, ναι. Δηλαδή, χωρίς να κάνει προπόνηση, ήταν έτοιμος. Και τον έβαλα. Γιατί τον πίστευα πάρα πολύ και με δικαίωση. Γιατί και στο ημιτελικό, στον Ατρόμητο έβαλε τον γκολ. Και στον τελικό. Και στον τελικό. Λοιπόν, προπαραμονή του τελικού έρχεται ο Τζιμπούρ μέσα στο γραφείο και μου λέει. Δεν θα κάνεις την προπόνηση που κάνεις, μου λέει η παραμονή. Εμείς τι κάναμε, βάρη, τόνωση και κάναμε πολύ τακτική. Μου λέει ούτε η τακτική θα σε αφήσω να κάνεις, ούτε μου λέει στο γυμναστήριο. Και λέω τι λέει τώρα, σε δύο μέρες παίζουμε τελικό. Του λέω, συγγνώμη θα μου πεις την προπόνηση θα κάνω. Όχι, μου λέει δεν θα σε αφήσω να την κάνεις. Μιλάω με τον Ντούσκο, λέω τι κάνουμε. Του λέω δεν θα μας αφήσει να κάνουμε προπόνηση. Τώρα τον Ντούσκο εκτελεστικό διευθυντή στην ΑΕΚ, να θυμίσουμε, γιατί με μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, βρίσκουμε τη λύση, τον φωνάζω μέσα, του λέω μη κάνεις προπόνηση. Εγώ ό,τι και να κάνεις, θα σε βάλω βασικό. Όχι, μου λέτε, ξεκινάμε τα βάρη, μπαίνει μέσα, χαλάει την προπόνηση. Δεν θα σε αφήσει το όπλο και το κάνει δηλαδή. Ναι. Πάμε στο τακτική. Πάλι. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό. Μπαίνω εγώ στα. Έτσι θα δούμε που πάει το έργο. Μπαίνω εγώ στα αποδυτήρια μετά και. Άσε και έκλαιγα. Λέω, κοίτα εδώ. Λέω, το παλιό παιδί, λέω. Γιατί μου τα έκανα αυτά. Εγώ τον βοηθάω. Το γιατί τι θα κάνω τώρα. Λοιπόν, να τον διώξω εγώ. Τον πίστευα. Τι γίνεται λόγω τη Τζιμπού να πάμε. Ποιο θα βάλει. Αυτό θα του πάρει. Τον πίστευα πάρα πολύ τον Τζιμπού. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Κάθομαι στο γραφείο. Λέω εγώ θα σε πάρω αποστολή. Το παίρνω αποστολή, αλλά δεν πάω εγώ. Κάθομαι στο γραφείο και είμαι πολύ χάλια. Μου χτυπάει την πόρτα, δεν έχει πάει ούτε αυτός.
άνοιξε μου, λέω, θα με πλακώσει και εμένα εδώ. Τραμμόταν από τον πάγκερ και λέω, του λέω, ποιος είναι τσιμπούς. Είσαι και εύκολος και εσύ. Του λέω, θα είναι δυνατό. Ήταν εντάξει. Εγώ τώρα είμαι ναι, λόγω ηλικίας μόνο. Λέω, τσιμπού, δεν σου ανοίγω. Άνοιξε μου, λέει, άνοιξε μου. Δεν σου ανοίγω. Αν το ανοίγω, αγκαλιάζει, μου λέει, συγγνώμη, δεν ήμουν καλά. Είναι πολύ φανέ. Την προπόνηση άνω κάτω. Εγώ σε μένα που σε έχω βοηθήσει, εγώ αύριο θα πάρω το μάτσο μόνο. Του λέω ό,τι και να κάνει, εγώ θα σε βάλω. Δηλαδή το ό,τι και να κάνει. Δεν τον βάζω, έβαλε ένα γκολ. Έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Έχει διαλύσει όλο το γήπεδο. Έπρεπε να κερδίσει. Ήταν πέναλτι. Ναι, ήταν. Ισχύει. Πραγματικά ένα καλό παιδί, ήθελε ιδιαίτερο χειρισμό, αλλά ήταν τρομερό παίχτη και τρομερά στοιχεία σαν ποδοσφαιριστή. Εντάξει, πολύ πρόβλημα όμω αυτό δεν ήταν. Πολύ πρόβλημα. Ναι, όπω το λε, τώρα σε έχει πουλήσει ενώ του είχε φτιάξει όλη την καρδιά. Δεν με πουλήσει, έπαιξε. Έχει πουλήσει ενώ... το διατάφτα. Μπήκε το παιδί, έπαιξε το και έκανε τα πάντα. Εγώ με τον Τζιμπού είμαστε φίλοι, τον αγαπάω και μου είπε. Δεν ήμουν καλά. Τώρα τι έχει κάνει και τι έκανε. Ένα άνθρωπο που ρωτήσαμε τον τελείωνε, θα έφταιγε με αυτή τη συμπεριφορά του. Αυτό κοίταξε, λέω. Κοίταξε. Γιατί μπορεί, τα βάζουμε και του προπονητέ καλά. Λέμε πολλέ φορέ ότι ο ειλικρινή να είναι ίσω με όλου ο προπονητή. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ το είδα σαν προπονητή στην Ακαδημία. Δεν μπορεί το κάθε παιδί να το διαχειρίζεσαι όπω διαχειρίζεσαι. Όλο το γκρουπ. Όλο το γκρουπ. Ναι. Όχι. Γιατί. Παράδειγμα στην Ακαδημία. Ένα παιδί είχε θέματα. Εγώ καταλαβαίνω μετά γιατί είναι έτσι αυτό το παιδί. Είχαν χωρίσει οι γονεί του πρόσφατα. Παρουσίαζε έτσι μια αδράνεια, έτσι δεν έδειχνε ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να χειριστεί. Ο κάθε παιδί έχει δικό του χαρακτήρα. Ναι, οπότε και εγώ το διαχειριζόμουν ανάλογα. Αλλιώς διαχειρίστηκα τον Γαλανόπουλο, αλλιώς διαχειρίστηκα τον Ιωάννη. Ο προπονητής πρέπει να πάρει το 100% για την έτσι, ομάδα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, να παίξουν και οι δύο ποδόσφαιρο. Ανεξάρτητα εάν ο Γαλανόπουλος βρίσκεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και οι δύο παίζουν ποδόσφαιρο. Έτσι. Κοινωνικό σκοπό αυτό είναι να παίξουν και δύο ποδόσφαιρο. Αν τον άφηνε εκτός αποστολής και σαν τιμωρία, ποιο θα τιμωρούνταν. Η ομάδα που δεν θα έπαιρνε τον γκολ την επόμενη μέρα και δεν θα έπαιρνε τον κύπελλο. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον τσιμπούν να το βάλω. Το πίστευα και το σαν ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει. Όχι, θέλω να σου πω ότι αναγκάζεται ο προπονητής και λειτουργεί προς όφελος της ομάδας παραβλέποντας και κάτι. Απλά... Γιατί πρέπει να πάρει το κύπελλο. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι δεν είναι. Στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ο στόχος και το αποτέλεσμα. Εάν βάλεις το σωστό στόχο και δεν ξέρεις πώς να το πετύχεις, παίγεις. Το εύκολο ήταν να το πω σηκωφύγε και να τον διώξω. Ναι. Πιθανόν μπορούσε. Υπήρχε περίπτωση να μην το πάρουμε. Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αυτό, ότι στο στόχο που βάζεις να ξέρεις και πώς να το πετύχεις. Αυτά είναι προβλήματα στη διαδρομή για το αποτέλεσμα και το στόχο. Να σου πω κάτι τελευταίο μου. Έχεις το 46 χρόνια, τι να σου πω κιόλας. Ναι. Έχω μιλήσει τελευταία πιο πολύ από ό,τι στην καριέρα μου. Στην καριέρα μου. Λόγω της ενέργειας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε ποτέ. Και όχι με κυνηγικούσατε. Εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα πολύ. Δεν ξέρω γιατί έχω ένα θέμα με τη δημοσιότητα. Εντάξει, εδώ είσαι άνετα όμως τώρα. Ανοιχτά μιλήσαμε στο σπίτι μας, αλλά... Και ο κόσμος μια φορά στη θάλασσα στον Χρήστο. Ναι, είμαι παρεξηγημένος σε πολλά πράγματα, αλλά και εγώ ευαίσθητος είμαι. Αν ξεχωρίσεις ένα πρόσωπο που... Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ένα δεν γίνεται, το ξέρω. Στην ιστορία, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα έλεγε σε μήνες στην ΑΕΚ, εγώ αυτόν τότε δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Που πάρα πολλέ δεν μπορώ να ξεχάσω, να ξεκινήσω και να πω για... Κολλητό, κολλητό. Στον χώρο μας, έχω τον Άκη. Ο Κόκος είναι ο κολλητός. Εντάξει, με τον Κούκο, ο Κούκος μένει στο τέλος του Άλσους και ήμασταν φίλοι από την πρώτη μέρα που ήρθα και επειδή οι κοπέλες μας που είχαμε τότε, τις έχουμε παντρευτεί και όλες που ήταν συμμαθήτριες και είναι και οι δύο φιλαδελφίες, είχαμε αυτό. Πολύ κοινά. Αυτό. Έπειτα εδώ το Άλσος το έχουμε οργώσει με τον Κούκο σε προπόνηση. Τα έκανα, πού τον Μπάγκεβιτς αυτά, Δεν ήταν ο Μπάγκεβιτς, ο Φάντροφ ήταν και μετά ήρθαν άλλοι προπονητές. Ο Τσαϊκόσκι, μετά ήρθε ο Χάλαμα, ήρθε και ο Στέλς, ήρθε ο Φαφιέ, ήταν πολλοί προπονητές. Ναι, και όχι, πολλή δουλειά όχι, όχι, άλλο τι κάναμε με την ομάδα. Εμείς κάναμε εξτρά προπόνηση. Κατάλαβα. Εμείς κάναμε εδώ πέρα το πρωί, μπορεί να το κάναμε και δύο φορές στο Άλσος, αν δεν είχαμε πρωινή προπόνηση. Ακόμα και τάξου το κάναμε και ακόμα και πηγαίναμε σε σχολές box και κάναμε όχι ασκήσεις με τα χέρια.
ο γυμναστής μας πέταγε τα γάντια του μπόξι, τα ψηλά και τα κλωτσούσαν. Για ενδυνάμωση, για γενική ενδυνάμωση, κάναμε στίβο. Κάναμε πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Γνωρίσαμε εδώ με τους στιβίστες μέσα εδώ, τους, αν και δεν το ξέρετε, εδώ είχε πολλούς αθλητές από την Άξο. Δηλαδή ο μόνος ο Γιάννης πρωταθλητής, ο Γιάννης ο Ξενάκης που ήταν μοντέρνο πέντε, τους γνώρισα εδώ πέρα και γυμναζόμαστε μαζί με τα παιδιά αυτά. Έχουμε συμμετάσχει σε αγώνες του Στίβου για να μην βάλει τον αθλητή μου γιατί έπεφτε κατηγορία. Δεν του θυμάται. Μοντέλο 5 του θυμάται τον αθλητή. Δεν του θυμάται γιατί είναι αξιότητα τώρα. Εντάξει. Όχι μόνο φίλε. Κοίταξε, ο Πανταζή που ήταν στου Απευθύ ήταν αθλητή τη ΑΕΚ. Ο Ξαρογιάννη ήταν αθλητή τη ΑΕΚ. Είχαμε τότε, ήταν η ΑΕΚ. Πιο οικογένεια. Ήταν όλα τα αθλήματα. Ναι, ήταν όλα μαζί. Δηλαδή, εγώ πήγαινα πιο δίπλα, ήταν ο Μαλεβιζόπουλο που ήταν ο Σαξανίδη, ήταν μπουξέρ. Ναι, το θυμάμαι, ήταν από κάτω το κλειστό. Είχε πει ποδηλασία. Ζούσατε μαζί όλοι αυτοί. Ήταν εδώ το κλειστό του μπάσκετ αργότερα με τον Γιώργο τον Γαγαρόπουλο. Ναι, επί, σωστό, σωστό. Επί πέθανε ο προπονητής του μπάσκετ, πώς το λέγανε, το Ιουγκοσλάβο. Ο Τσόσιτς. Εδώ πριν έπαιζα εγώ μονότερμα με το Γαργαρόπουλο μονομαχία και καθώς ήταν πάνω η του μπασκετμπολ, έπεσε πολύ γέλιο. Είμαστε πολύ δεμένοι όλοι οι αθλητές. Πολύ δεμένοι. Δηλαδή το Μινά τον Γκέκο, όλους τους τότε. Ο Γκάλης του Νότιο. Ο Μιλάντος. Ο Γκούμας ήταν πάρα πολύ ήταν. Πολύ. Οπότε ο Κόκκος, ωραία. Το δέχομαι αυτό. Γιατί ο Κόκκος είχε ένα πρόσωπο το οποίο. Μετά έγινε ένα δωμάτιο με τον. Με το, για 13 χρόνια, όσα χρόνια ήταν ο Τόνιος Σαβέσκιν. Ήμασταν εδώ. 13 χρόνια ήταν το. 13 έπαιξε. Ο Σαβέσκιν είναι τέτοιος τέταρτος στις συμμετοχές. Στις συμμετοχές, ναι. Ναι, δεν είναι. Όχι, εννοείται. Και με τι επιτυχία. Όλοι έχουν καλές σχέσεις με το Στέλιο και όλοι, δηλαδή ακόμα και τώρα που μιλάμε, με όσους μιλάμε εμείς, ας πούμε, με τον Ιππία. Δεν ξέρω για όλους, δεν μπορώ να έχω άποψη για όλους. Με αυτούς που ξέρουμε εμείς, μιλάμε βεβαίως για το Στέλιο. Δεν έχω άποψη, τι να πω. Κοίταξε, όπως και εγώ που πρόλαβα το Μίμη, έτσι και αυτοί μετά με βρήκαν εδώ φτασμένο. Σίγουρα. Και εντάξει, υπήρχε ένας σεβασμός, αλλά και εμείς, οι παλιοί, όχι. Εγώ έπαιξα με τον Θωμά πολλά χρόνια και το συναντήσαμε. Από αυτούς παίρναμε κι εμείς και συνεχίζαμε παρακάτω. Αν δεν υπάρχει και ο σεβασμός που κερδίζεται, σου είπα, αν είσαι ξενύχτης, αν καπνίζεις, αν πίνεις, αν δεν είσαι πρώτος στην προπόνηση. Εγώ είμαι πρώτος στην προπόνηση, όχι τσακωνόμενα. Τι συνέγανε και Λουφαδόρα, ότι δεν θες να πηγαίνεις προετοιμασίες. Εγώ με τον Μπάγκερ έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές για να φύγω. Τελείωνε η προπόνηση που ήταν πολύ σκληρή του Μπάγκερ στην προπόνηση και το ίδιο απόγευμα και καθόμαστε, θυμάμαι, ο Κοπιτσής, ο Όκο, ο Τόνι, ο Κωστής. Και σουτάραμε από φάουλ, έτσι ήρθε και βάλαμε και το φάουλ με την. Δεν πήγαινε κανένας, αλλά εγώ έκανα μαζί με τους τότε παίχτες σούτα, γιατί το καλό διάστημα, η καλή εποχή της, είχε παίχτες που σουτάρανε, δηλαδή ο Κετσπάγια, δεν μπορεί να μην είχε το πολύ τεχνικό, αλλά τα πόδια του ήταν πολύ δυνατά. Ο Μπατίστα το ίδιο. Ο Σαβέσκι, ο Όκο, ο Τσάρτας, είχαμε παίχτες που είχαν πολύ καλά χτυπήματα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά χτυπήματα. Και τι έλεγε ο Μπάγκεβιτς να φύγετε από το γήπεδο. Τσακωνόμαστε για να φύγουμε. Δεν φεύγαμε. Δεν πάθει τίποτα. Δεν πάθηκα ένα μικρό. Δεν φεύγαμε. Κάθηκε πάρα μια ώρα. Καλά έκανε ο Μπάγκεβιτς. Όχι, καθόμαστε. Θυμάμαι τότε με το Χριστάκη και το Κοπιτσί και το κάποια παιδιά. Καθόμαστε μία-δύο ώρες μετά την πρωί. Και κάναμε μονοκόμματα. Θα δει ένα μονοκόμματο που θα βάλει. Ήρθε, έχω βάλει και με μονοκόμματα έχω βάλει. Με τον Παναθηναϊκό παράδειγμα. Αυτό ήρθε μέσα από προπόνηση. Δηλαδή στην κεφαλιά ήμουν άριστος, αλλά δούλευα και το ρότερο μου γκολ έχει μπει με αριστερό. Με αριστερό με τον ΠΑΟΚ. Αν το δεις τα γκολ που έχει στο YouTube, θα το δεις. Αυτό ήρθε μέσα από τη δουλειά. Και λέγαμε αύριο εκεί θα το κάνουμε. Μεθαύριο εκεί θα το κάνουμε. Λέγαμε και ο Κωστής, που ήταν. Ο Κωστής ήταν ο πιο άτυχος προσφύγης. Ίσως. Μετά το Τζάρτα, το μεγαλύτερο ταλέντο. Ναι, σαφέστατα. Το παιδί ήταν καταπληκτικό. Και σε τεχνική κατάρτιση και σε ποδοσφαιρική ευφυΐα. Και έκανε και μεγάλες φανίσεις, θυμάμαι.
Θυμάμαι στη Μίλαν, μέσα στο 3, έκανε τρομερή εμφάνιση. Ματσάρισε γενικά. Τρομερή εμφάνιση. Και ισχύει, άκουγα χθες τον Τέλο λέγει την 11η των συμπαιχτών του Ρεπέδου, έχει πει ο Μανολάς και τέτοια. Και λέει και ο Μανολάς, για να μην ανοίξουμε στο Μίλαν, γιατί δεν θα ζεις πολύ πριν. Μετά τα 30 που άλλοι λέγανε τότε, λέει, πέφτουν. Απογειώθηκε ακόμα παραπάνω. Ναι, γιατί κάναμε εξτρά προπόνηση. Δηλαδή, εγώ ενδιαφερόμουν πάρα πολύ και ως ποδοσφαιριστής μάθαινα για τη φυσική κατάσταση, γιατί έκανα στίβο. Εγώ πήγαινα και έκανα με τον Βαβακά και τον Καλογιάννη, το συγχωρεμένο το παιδί, ο Γαζίας και ο Σταύρος του Τζορτζής, πήγαινα στο Ολυμπιακό Στάδιο και γυμναζόμουν μαζί τους. Και προσπαθούσα να φτιάξω ότι όσο μεγαλώνεις υψηλός, ευελιξία και έκρηξη. Γιατί βλέπουν κάποιους ποδοσφαιριστές στα 30, 31, 32 αρχίζουν και πέφτουν. Τότε αυτό γίνεται. Αν θέλεις δεν πέφτει. Ναι, γιατί εγώ έμαθα μέσα από το στίβο να κάνω ποιοτική προπόνηση. Δηλαδή, όσο μεγαλώνεις, έχεις βάλει χιλιόμετρα. Μικρός πρέπει να βάλεις χιλιόμετρα για να φτιάξεις το καρδιοαναπνευστικό. Όταν μετά από 7-8 χρόνια γυμνάζεσαι κάθε μέρα, το έχεις βάλει το. Όσο μεγαλώνεις, χάνεις έκρηξη. Οπότε πρέπει να τη δουλεύεις. Πώς τη δουλεύεις με μυϊκή ενδυνάμωση, ταχυδύναμη. Μίλαγα και με τον Μπουρουτζίκα. Ναι, μου έκανε και ο Δημήτρης, δηλαδή εμπόδια, έκρηξη. Να δουλεύεις έκρηξη. Είσαι από τους πρώτους που έχεις κρατάει... που λέγαμε ότι έχει παράταση διάρκεια. Εγώ από μικρός ασχολιόμουν και με το στίβο και στο τακτικό κομμάτι. Και στο τακτικό κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμουν σε αυτό πρώτο στην Ελλάδα που βάλαμε τη ζώνη. Ήταν ο Μπάρουελ. Είχαμε ένα προπονητή Μπάρουελ. Οι Άγγλοι πάντα παίζανε σε ευθεία, δεν παίζανε με λίμπερ. Και εκείνη την εποχή ήταν και η ομάδα του Σάκη, η Μίλαν, που έπαιζε τη ζώνη. Εγώ έβλεπα στην τηλεόραση πώς την παίζει ο Μπαρέζι με τον Ρέζι. Ναι, αλλά ο Μπάρουελ μας έκανε μία-δύο ασκήσεις. Τότε παλιά ήταν το 4, έπαιρνε μάντου-μάντου σε δερφορό, όπου πήγαινε. Και ο λίμπερο καθόταν. Αλλά όταν καθόσουν λίμπερο, κράταγες βάθος στην ομάδα. Αν ήταν έξυπνο στο center forward, πήγαινε στον λίμπερο πίσω και σε έπαιρνε πίσω. Οπότε άνοιγαν οι γραμμές και μπορούσε να κυκλοφορήσει ο αντίπαλος στην μπάλα. Εγώ αυτό το ήξερα και έπεισα και προσπάθησα και σε ομιλία με τον Ντούσκο αλλά και στην εθνική με Αντώνη Γεωργιάδη. Του είπα: αφήστε με να παίξω τη ζώνη να την παίξω. Και με μία-δύο ασκήσεις που μας έκανε εδώ ο Μπάρουελ, έπιασα το νόημα. Πώς παίζεται και το εξελίξαμε. Και επειδή η ΑΕΚ είχε καλούς παίχτες πίσω, βάλαμε και η πρώτη ομάδα που έβαλε καλά την μπάλα οργανωμένα από πίσω. Με βασικό βέβαια το Σαμπαράτζοβιτς, ο οποίος πραγματικά σαν αμυντικό σταφ μπορούσε να κατεβάσει εύκολα την μπάλα. Ναι, ήταν οχταροδεκάριο ο Σαμπαράτζοβιτς. Ναι, έβαζε αυτό και έβαζε μετά τον Τόνι και τον Μπούνα. Έβαζε και, άμα έπαιζε με δύο, έβαζε και αμυντικό χαφ τον Τόνι. Αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπαμε. Σας άρεσε. Ναι, δεν με έχεις τάψει πολύ εσύ. Μεγάλη μας τιμή. Να τα λέμε αυτά. Εντάξει, λοιπόν. Και μετά ήρθανε, βέβαια ήρθανε και μετά ο Ντίμις. Ναι. Ο Ντίμις, ο οποίος ήταν... Α, παίχτησες τώρα, ναι. Δηλαδή πρόλαβα, εγώ ήμουνα... Περίμενε λίγο, περίμενε άμα... Μετά τους πολύ μεγάλους παίχτες, δηλαδή έχω προλάβει τον Γιώργο τον Κούδα. Με το Μίντο Παπαγιάννο κάναμε προπόνηση, δεν έπαιξα, σταμάτησε το καλοκαίρι. Ναι. Δωμάζω, Λευτεράκι. Θωμά Μαύρο. Καλά, με το Θωμά παίξαμε πολλά, ναι. Πολλά χρόνια, πολλά. Μετά και Νικολούδη. Με Πάγιλιτς, έπαιξα με Πάγιλιτς, έπαιξα. Αλλά πρόλαβα, Δαβουρλή. Πρόλαβα και έπαιξα με τον Δελικάρη στον Παναθαϊκό. Με τον Μάικ τον Γαλάκο που τον είδα στην Κηδεία μετά από τόσα χρόνια, τον είδα στο Μίμη. Στο Μίμη, ναι. Όλους τους μεγάλους, καλά με τον Βασίλη τον Χατζηπαναγκή αρκετά χρόνια, πρόλαβα αυτούς και πρόλαβα και την φουρνιά την τελευταία καλή του Σάρτα, του Ιαγκή, του Ζαγοράκη, του Βέλα, του όλων των παιδιών αυτών, Γιανακόπουλου, όλων αυτών των παιδιών που φέρανε και το Euro, εγώ είμαι στη μέση, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Εμείς είμαστε τυχερός. Και όχι, είναι ζωή τέτοιο λέτσε. Και εμείς είμαστε εδώ. Εγώ είμαι τυχερός που βρέθηκε ο γείτονας ο Μίσος ο Καρούσης, γείτονας που μας φόρτωσε στο φορτηγό και μας έφερε εδώ, γιατί η μητέρα, τότε τα χρόνια εκείνα, δεν ξέρω, ήταν αστηρίγονες. Στις 10 η ώρα έκλειναν οι πόρτες και δεν μπορούσα να έρθω εδώ, ούτε σαν φύλαθλος. Και με τη δικαιολογία αυτή, επειδή κάθε μέρα έρχονταν
ο Μίτσος μας έβαζε πάνω και μας έφερνε κάθε μέρα. Γιατί δεν είχαμε αυτή την ζωή, μου πώς θα έρχομαι, δεν υπήρχε συγκοινωνία εύκολη. Κάθε μέρα ο άνθρωπος μας έφερνε εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλει και τύχη. Δεν γίνεται. Όλα, δεν γίνεται χωρίς τύχη τίποτα. Εγώ είμαι τυχερός. Το θέμα είναι που βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός, που βρέθηκε ο Σεραφίδης, γιατί να σας πω και το άλλο. Είχαν γίνει όλοι οι επαγγελματίες πλην εμένα και του κόκκου. Ένα καλοκαίρι που μας πήρε ο αδερφός του Γιάννης και μας πήγε στη Σκόπελο διακοπές γιατί κλαίγαμε. Και λέμε, αφού δεν μας κάνουν, θα φύγουμε. Και πάμε στο Ιμπαναχαϊκή να δοκιμαστούμε με καραπατή προπονητή. Ο καραπατής. Ναι, αν δεν ήταν ο Σεραφίδης να μας πάρει και να μας πει, γιατί ο Σεραφίδης ήταν καλός άνθρωπος, αλλά μας έγινε και χαστούκια, μας τράβαγε τα αυτιά. Δηλαδή, μια μέρα μου ρίχνει ένα χαστούκι, ήμουν πολύ ζωηρός. Ναι, να τελειώσω το ποδόσφαιρο, ήμουν ζωηρός. Και μου δίνει ένα χαστούκι και έφυγα. Και με πήρε τηλέφωνο, δεν θα έρθεις. Του λέω, δεν έρχομαι να με δένει. Δεν με έχει δει ο πατέρας μου ποτέ, θα με δένεις εσύ. Μου λέει, δεν θα σε ξαναδείρω. Πατέρας μας. Και έρχεται λοιπόν και όταν πήγαμε με τον κόκο στην Παναχαϊκή να δοκιμαστούμε, μας παίρνει τηλέφωνο, θα σας βγάλω τα αυτιά. Αν δεν έρθετε τώρα πίσω, θα σας βγάλω τα αυτιά. Ο Σεραφής τότε τον ακούγαμε, τον σεβόμαστε. Γιατί ο άνθρωπος που. Καλά, πού το έμαθα ότι πήγατε στην Παναχαϊκή. Το έμαθα. Το έμαθα ότι πήγαμε να δοκιμαστούμε. Και μας πήρε και μας έφερε πίσω. Και έγινα εγώ πρώτα και μετά από 6 μήνες, βέβαια και εγώ, δεν έγινα αμέσως. Με έπιανε τότε ο κ. Πέτροβιτς. Ναι. Και μου έλεγε, εσύ θα γίνεις επαγγελματίας. Δεν γινόμουν, λέω, δεν γίνομαι κύριε Πέτροβιτς, με κοροϊδεύετε. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεις. Λέω, κάτσε τώρα, θα δεις θα κάνω. Έρχεται ένα παιχνίδι εδώ με την ΑΕ, βλέπω τον ΑΕΜΝΙ στο Μπάρλο, που δεν τολμούσε πιτσιρικάς να πάει. Λέω, θα πάω, ήθελε και λίγο θράφη. Α, τον έπιασε στο Μπάρλο. Πάω, ναι, λέω, μπορώ να σας μιλήσω κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λέω εδώ, μου λένε οι προπονητές ο κ. Σαϊκόφσκι και ο κ. Πετρόβιτς ότι πρέπει να ήμουν ήδη επαγγελματίας. Με θέλουν. Λέω γιατί δεν γίνομαι. Λέει, ποιο μου κάνει. Λέει, παλιόπαιδο, θα ρωτήσω. Και έρχονται κάποιοι εκεί πέρα και του λέει ο Στέλιος είναι πολύ καλός. Πολύ, λέει, το Δεκέμβρη θα γίνεις επαγγελματίας. Ναι, ναι. Και η ανάμεση που έχει μείνει από αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει, δεν ξαναπειράζει. Αφού έφυγε από πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια επί προεδρίας του Μισανίδη, κάθε στα σκαλιά της 18 και έκλαιγε σε ένα παιχνίδι και τον πήρα και τον πήγα σπίτι λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή έχω αναμνήσει από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λες... Σε σημαδεύουν τη ζωή. Ποιο να ξεχάσεις, Δεν μπορεί να ξεχάσει κανέναν. Ναι. Από την Ακαδημία υπήρχε ένας Θωμάς Αναγνώστου. Ο οποίος ήταν ο εφοράς μας. Τι, αυτός ήταν άνθρωπος. Δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Όλοι που ήταν μέσα στο. Ο Τράγος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης. Ναι, ναι, ο οποίος ήταν. Σου πήγαινε και σου τράβα και τα αυτή, αλλά τον αγαπούσες γιατί αυτό που σου έκανε δεν το έκανε με κακία. Ήθελε το καλό σου και αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν μείνει, τους αγαπούσαμε. Όλη η παρέα που ξεκινήσαμε μέχρι που τελείωσα. Δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι πολλοί άνθρωποι τους οποίους αγαπώ. Και κάποιους φυσικά ξεχνάω. Θα σε βλέπουμε πιο συχνά εδώ γύρω-γύρω. Δεν τον βλέπουμε. Ποιο είναι. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ από τη 15 χρόνια και που χτιζόταν το γήπεδο. Ήμουν και μαζί με τον Σίλιο Σεραφίδη τη μέρα που άρχισε να γκρεμίζει η εξέδρα. Ήμασταν εδώ, καθόμαστε πάνω εκεί και βλέπαμε που γκρεμιζόταν η εξέδρα. Μπορεί να μην είδα στα εγγένεια, αλλά ήμουν εδώ γύρω. Είμαι κάθε μέρα εδώ, όπως ξέρετε, δραστηριοποιούμε και εδώ έχουμε βέβαια, από εδώ. Και δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ. Όχι να φύγετε. Τι αλλαγέ. Λέω, η ιστορία του εδώ είσαι. Δεν γίνεται. Τώρα, από ευκαιρία της φανέλας μίλησα λίγο παραπάνω, ζητώ συγγνώμη. Όχι, τιμή μας καλά. Νομίζω ότι οι Έλληνες αυτές τις αρχές και τις αξίες που λέμε, η παιδεία που λέμε, οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι έδωσαν τα φώτα και τις αρχές σε όλο τον κόσμο, πρέπει και να τις συνεχίσουμε. Δηλαδή η αλληλεγγύη είναι μέσα σε αυτές τις αξίες. Έτσι η φιλία, η αγάπη, η εκτίμηση, το φιλότιμο. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει, γιατί έχουμε και παιδιά, να έχει συνεχιστεί. Δεν γίνεται να περνάω εγώ καλά και ο δίπλα μου να μην περνάει καλά. Δεν το θέλουμε.
Λοιπόν, πάμε για να δουλέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραίο το χώρο μας, έτσι, ωραίο στο τύπο. Πολύ ωραίο. Αλλά είναι εδώ με τα έργα. Αλλά ωραίο ο χώρο. Παραίστικο για να μιλά. Τώρα θα ήταν μετά που ήταν πιο εύκολο να την κοπανίσουμε.